αλλά δεν τηρείται η συμφωνία αυτή. Σαν πρόεδρος του Συλλόγου θα ήθελα να ενημερώσω τους ανθρώπους εδώ, να σας ενημερώσω ποιες είναι οι δράσεις οι επόμενες που ακολουθεί ο Σύλλογος, ο Αγροτικός Σύλλογος. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Σταμινίτη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα του νομού η Μαθίας. Γιατί εντάξει, ήταν τα 6 θέματα τα κοινά που μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό, αλλά τα προβλήματα σαν νομός είναι περισσότερα από τα 6. Έχουμε εκεί εμείς τα προβλήματά μας, όπως είναι η πανασπορία στα βαμβάκια, όπως είναι οι ακαρπίες στα ρουδάκινα, τα οποία δεν πιαστήκαν μέσα στην αποζημίωση, και άλλα πολλά, όπως είναι αρδευτικά συστήματα και άλλα. Και στο πρόγραμμα είναι να έρθει, και αυτό θα το κανονίσουμε με το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας τώρα, να πάρουμε το πνευματικό κέντρο μια μέρα, ένα βράδυ, όπου θα έρθει ο κύριος Σταμενίτης εδώ με τον κύριο Μπαγκινέτα, για να γίνει πλήρη ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ. Γιατί εχθές πήγαμε στα Γιάννητσά, που ήταν αυτή η ενημέρωση, αλλά δυστυχώς για την ΚΑΠ δεν είπαν τίποτα. Ούτε για τα οικολογικά σχήματα είπανε κάτι, το ουσιαστικό. Είμαστε σε συνεννοήσεις να γίνει αυτή η συνάντηση στο πολιτιστικό κέντρο της Αλεξάνδρειας, όπου είστε όλοι καλεσμένοι. Φυσικά θα βγουν και στα site και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ημερομηνία και η ώρα. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Μαρκούλη. Ναι. Λοιπόν, για ακόμη μια φορά να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας. Εγώ βέβαια, παρενθετικά, και επειδή το ζήτημα του συνδικαλισμού με έχει απασχολήσει από το 1981 ακόμη και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, να πω ότι τους αγώνες πρέπει ένα ενωμένο εργατικό, αγροτικό, λαϊκό κίνημα να τους καλλιεργεί, να τους προάγει. Και όσον αφορά να κάνω τώρα και μια, χωρίς να είμαι εκτός θέματος, γιατί ουσιαστικά θα μιλήσουμε για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και το ζαχαρότεφλο, να πω ότι ο Αγροτικός Σύλλογος, Πρόεδρε, θα πρέπει, την ενημέρωση δεν θα πρέπει να την πάρετε ούτε από τους Σταμενίτη, ούτε από τους κυβερνητικούς παράγοντες, και μην ζητάτε τους βουλευτές να έρθουν να σας ενημερώσουν. Θα πρέπει να βρείτε κάποιους εξειδικευμένους, βεβαίως αυτό προϋποθέτει οργανωμένο αγροτικό κίνημα, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν και για τη νέα ΚΑΠ και για τις καλλιέργειες και για τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει μία οργάνωση, την οποία σε πρώτη φάση μπορείτε την οργάνωση αυτή να τη διεκδικήσετε και να την πετύχετε μέσα από κάποιους ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει στο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα και να προχωρήσουν όλα τα ζητήματα. Δεν θα περιμένετε το Σταμενίτη να σας ενημερώσει. Θα πρέπει εσείς να είστε ενημερωμένοι και να βάζετε τα θέματα. Βεβαίως, νομίζω ότι αυτό προϋποθέτει, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ότι οι αγρότες θα είναι ενωμένοι για να πετύχουν αυτόν και άλλους στόχους. Τώρα, πώς προκλήθηκε η σημερινή συνάντηση. Με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, βεβαίως εγώ να πω ότι έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και με τη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με αφορμή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Στο παρελθόν είχα κάποιες οχλήσεις οι οποίες ήταν ανοργάνωσης, δεν είχαν δηλαδή καμία οργανωτική βάση.
για πρώτη φορά τώρα και με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις είχα τηλεφωνική κλήση από τον Γιάννη τον Χατζινά από τη Λάρισα, ο οποίος με παρακάλεσε να βρεθούμε προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες αντίδρασης αναφορικά με το ήδη σε εφαρμογή σχέδιο εξυγείασης που έχει επικυρώσει η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το Φεβρουάριο του 2020. Στη συνέχεια κλείσαμε ένα ραντεβού με μία αντιπροσωπεία δικιά σας εδώ πέρα, τεσσάρων ανθρώπων, που ήρθαν στο γραφείο μου, είπαμε κάποια πράγματα, κάναμε μία γενικότερη έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα, τις οποίες εκδοχές θα τις πούμε εδώ πέρα σε σχέση με την εξέλιξη, το τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτές οι ενέργειες. Βέβαια, εδώ πέρα είναι με πιθανότητες, έτσι, δεν μιλάμε με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα δικαστήρια είναι δικαστήρια. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια είχαμε προγραμματίσει μία συνάντηση προκειμένου να αναδειχθεί και το ζήτημα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο δικαστικό, είναι και πολιτικό το συγκεκριμένο θέμα. Κάναμε μία απόπειρα να το αναδείξουμε το θέμα στα μπλόκα της Λάρισας. Βέβαια, ελλείψη συμμετοχής, τελικά δεν καταφέραμε τίποτε και το θέμα, το πρόβλημα το συγκεκριμένο δεν ετέθη καν στο τραπέζι διεκδικήσεων, στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που έκανε η αντιπροσωπεία και στη συνάντηση με τους λοιπούς παράγοντες της πολιτείας, δηλαδή υπουργούς και ούτω καθεξής. Τώρα να πούμε λίγο για την συμφωνία εξυγίανσης. Πώς προκλήθηκε αυτή? Προκλήθηκε υπό το βάρος δήθεν των οφειλών που είχε η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης απέναντι και στη Τράπεζα Πειραιώς, όπως επίσης και σε τευτεροπαραγωγούς, γιατί έτσι εμφανιζότανε στο σχέδιο εξυγίανσης, εμφανιζότανε ότι υπήρχαν οφειλές της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης προς τευτεροπαραγωγούς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, 2,350 για την ακρίβεια, προς τους εργαζόμενους που εμφανίζονταν να τους οφείλονται δεδουλευμένα και άλλες παροχές ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς που ήταν γύρω στα 180 εκατομμύρια ευρώ, οι οφειλές και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ. Υπό το βάρος δήθεν λοιπόν αυτών των οφειλών κρίθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η συνέχιση λειτουργίας της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, η οποία σημειωτέων μέχρι το 2018 ήταν σε πλήρη λειτουργία ή εν πάση περιπτώσει σε λειτουργία, γιατί υπάρχουν οι ειδικές γνώσεις, δηλαδή εσείς ξέρετε καλύτερα τι παραδίδατε, τι παρήγαγε η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και ποιες ήταν οι δυνατότητές της. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτό? Προέκυψε κατόπιν πολιτικής παρέμβασης. Τότε υπουργός ανάπτυξης ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πρότεινε ένα σχέδιο, στο οποίο βεβαίως σχέδιο κύριος συντάκτης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς ως βασικός μέτοχος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Ξέρετε ότι η Αγροτική Τράπεζα είναι ο κύριος μέτοχος
της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρη σε ποσοστό 82% λόγω του γεγονότος ότι η ελληνική βιομηχανία, η αγροτική τράπεζα μάλλον, πλέον τις απαιτήσεις που θεωρεί κόκκινες, κακές, τις έχει μεταφέρει στη PQH, τις καλές τις έχει μεταφέρει στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς λοιπόν ως ειδικός διάδοχος ήταν και κύριος μέτοχος της ελληνικής βιομηχανίας, ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, προέβη στην υποβολή και ως βασικός μέτοχος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης προέβη στην υποβολή ενός σχεδίου εξυγίανσης, μιας συμφωνίας εξυγίανσης προκειμένου να τακτοποιηθούν οι οφειλές προς τους πιστωτές. Και βέβαια, εδώ τώρα είναι η άλλη προϋπόθεση και υπό την προϋπόθεση, αυτά γίνονται το 2019, να επαναλειτουργήσει κυρίως το εργοστάσιο του Πλατέως, να επανακαλλιεργηθούν 60.000 στρέμματα με τέφλα, να παραχθούν 360.000 τόνοι ζαχαρότευλων και 47 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρης. Και βέβαια να επαναλειτουργήσει με ένα προσωπικό, τακτικό και μόνιμο αριθμητικά 51 ανθρώπων και 101 εποχικών. Όταν υποβλήθηκε λοιπόν αυτό το σχέδιο και υπογράφηκε η σύμβαση, η συμφωνία δηλαδή, και υποβλήθηκε υπογεγραμμένη στο δικαστήριο, το δικαστήριο προκειμένου να εγκρίνει αυτό το σχέδιο εξυγίανσης είχε κατά νου ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Και ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο έπρεπε να λάβει χώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή να επαναλειτουργήσει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ήταν η τριετία. Με δεδομένο λοιπόν ότι η συμφωνία υποβλήθηκε το 19 στο δικαστήριο. Η αίτηση για την επικύρωση αυτής της συμφωνίας υποβλήθηκε το 19. Η απόφαση εκδόθηκε η απόφαση τον Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, έπρεπε το εργοστάσιο να επαναλειτουργήσει από το Φεβρουάριο του 2023. Με όλες αυτές τις προεκτάσεις, δηλαδή και με την καλλιέργεια και με την παραγωγή και με το προσωπικό κτλ. Επομένως, σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να απαντήσουμε σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι αδύνατη η λειτουργία, η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου. Μα η ίδια η απόφαση το προέλεψε, δεν το λέω εγώ. Ούτε κανένα σοφός είμαι. Εγώ λέω τι λέει η συγκεκριμένη απόφαση. Και αυτό το οποίο προφανώς μπορεί να το διαβάσει κάθε μέσος πολίτης. Δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχουμε μία συμφωνία, μία επικύρωση αυτής της συμφωνίας, η οποία ρητός προέβλεπε την επαναλειτουργία του εργοστασίου το 2023, από το Φεβρουάριο του 2023. Και βέβαια, τώρα να έρθουμε, γιατί εκτός από το δικαστικό είναι και το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης, να έρθουμε λίγο σε όλες τις προηγούμενες διεργασίες που προηγήθηκαν αυτής της συμφωνίας και την τελική συνάντηση στο Υπουργείο το Δεκέμβριο του 2019, και δεν πρόκειται για κουτσομπολιό, που το 2019 ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε εδώ έχουμε μία σωτήρια λύση και πρέπει να την υποστηρίξουμε, και βέβαια εκεί πέρα πρότεινε και τη λύση
της υπομίσθωσης, της μίσθωσης μάλλον, ή της εκμίσθωσης αν θέλετε, γιατί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι ο εκμισθωτής, του εργοστασίου του Πλατέως και των Σερών, στην κεντρική τράπεζα της συνεταιριστική των Σερών, και βέβαια από εκεί και πέρα προέκυψε και η υπομίσθωση, η υπεκμίσθωση αν θέλετε, εν συνεχεία του εργοστασίου στην εταιρεία Royal Sugar AB. Λοιπόν, αυτά γίνανε, για να ξέρουμε κιόλας, πριν ακόμη επικυρωθεί το σχέδιο. Δηλαδή, η εταιρεία, η συνεταιριστική τράπεζα, μίσθωσε, μιλάμε τώρα για το θέμα, κυρίως για το εργοστάσιο του Πλατέως. Μίσθωσε λοιπόν πριν ακόμη την υποβολή του σχεδίου, δηλαδή από τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου του 2019, προέβη στην εκμίσθωση και την εγκατάσταση εδώ πέρα, στη Royal Sugar AB, η οποία εγκαταστάθηκε και βέβαια είναι γνωστό από δημοσιεύματα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τι υπάρχει, αλλά έχω δει φωτογραφίες, υπάρχουν καταγγελίες, κυρίως από την εφημερίδα των συντακτών και βέβαια εδώ πέρα από τα τοπικά site και τα κανάλια είχαμε κατά καιρούς μία καταγγελτική, αν θέλετε, καταγγελτική για την όλη άδικη συμπεριφορά, δημοσιογραφία, η οποία βεβαίως δεν εισακούστηκε. Είναι εδώ και ο Στέλιος ο Κουρνιάκος, ο οποίος το έχει αναδείξει το θέμα ποικίλο τρόπος, και άλλα τα κανάλια και ο Τάσος εδώ πέρα και όλοι οι συνάδελφοι τώρα, ο Τάσος και τα λοιπά, να μην ξεχνάμε και κανένα και γίνει κάποια παρεξήγηση. Εν πάση περιπτώσει είναι κοινός τόπος ότι αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο Πλατέως, ενώ ήταν λειτουργικό, έχει αποψηλωθεί από το μηχανολογικό εξοπλισμό του. Και έχουμε μία διοίκηση, γιατί εδώ πέρα τώρα, και από τη μια μεριά έχουμε μία διοίκηση και από την άλλη μεριά έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία παρακολουθεί όλες αυτές τις καταγγελίες χωρίς να κάνει τίποτα. Και εδέησε η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης για πρώτη φορά να αντιδράσει, όταν το ίδιο πήγε να επισυμβεί και στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου των Σερών. Επομένως, αν τυχόν μιλάμε για μη δυνατότητα επαναλειτουργίας του εργοστασίου, θεωρώ ότι είναι αυθαίρετο αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το δικαστήριο και η ίδια η συμφωνία προέβλεπε την επαναλειτουργία. Επομένως, δεν μπορεί εμείς που το υποστηρίζουμε αυτό, που θα το υποστηρίξουμε αυτό, να αυθαιρετούμε. Αν μιλάμε όμως για ουσιαστική, για πρακτική αδυναμία επαναλειτουργίας λόγω αυτής της κατάστασης, νομίζω ότι κάποιοι, δηλαδή λόγω της αποψήλωσης, γιατί μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και θα πρέπει να διερευνηθεί και το ζήτημα των ποινικών ευθυνών που έχει η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και το ζήτημα, σαφώς, των πολιτικών ευθυνών. Τώρα, στη συνέχεια θα σας δοθεί η δυνατότητα να ρωτήσετε κιόλας. Τι προβλέπετε? Τι γίνεται δηλαδή όταν έχουμε ένα σχέδιο και μια συμφωνία εξυγείασης και μια απόφαση η οποία λέει ότι θα πρέπει να γίνουνε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Και δεν γίνονται αυτά, γιατί βασικός όρος για την έγκριση του σχεδίου, για την επικύρωση αυτής της συμφωνίας, ήτανε, γιατί αλλιώς δεν θα ετίθετο ζήτημα, ήτανε η επαναλειτουργία του εργοστασίου. Αυτό λέει η απόφαση και αυτό διαβάζουμε. Εφόσον δεν έχει συμβεί αυτό, υπάρχει η δυνατότητα της δικαστικής
οδού για την ακύρωση αυτής της απόφασης για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Και βέβαια αυτό αφορά το σκέλος της δικαστικής προσφυγής, και το άλλο είναι ότι θα πρέπει διαρκώς πλέον να τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους φορείς το ζήτημα της πολιτικής, της ανάληψης πολιτικής ευθύνης για τη λειτουργία του εργοστασίου. Επομένως, η απάντησή μου εμένα είναι αυτό που λέει η απόφαση, ότι το εργοστάσιο μπορούσε να επαναλειτουργήσει το 2023 από το Φεβρουάριο, γιατί αυτό προέβλεψε και η απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε αίτηση για τροποποίηση του διατακτικού της αποφάσης και των προϋποθέσεων, προκειμένου να τεθούν υπόψη του δικαστηρίου νέα δεδομένα και να γίνει αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε, δηλαδή ότι δεν υλοποιήθηκε η απόφαση. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Βεβαίως τώρα εδώ πέρα το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και τα λοιπά, σας είπα ότι υπάρχει αυτή η πρόταση, δηλαδή της δικαστικής προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια για να πετύχουμε την ακύρωση της συμφωνίας, και από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζήτημα της πολιτικής βούλησης, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση προκειμένου να επαναλειτουργήσει τουλάχιστον το εργοστάσιο του Πλατέως. Αυτά. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, μπορείτε να με ρωτήσετε. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να επιτευχθεί η συμφωνία να επαναλειτουργήσει, που είναι επιθυμητό και να παράξουμε. Σε προηγούμενο σχέδιο που είχαν κλειστεί τα εργοστάσια Λάρισας και Ξάνθη, είχαν αποζημιωθεί μηχανές, καρότσες και όλος τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Εμείς εδώ πέρα οι περισσότεροι έχουμε ένα εξοπλισμό πάνω από 10-12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία σαπίζουν τώρα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αν δεν επιτύχουμε ξανά τη λειτουργία του εργοστασίου? Μπορούμε να έχουμε με κάποια νομική οδό να επιτύχουμε κάποια αποζημίωση των μηχανημάτων? Αυτό ακούστε λίγο να σας πω. Τώρα, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι παρακάτω. Αυτό βεβαίως αφορά τον καθένα χωριστά. Εμείς μιλάμε για την βιομηχανία. Βεβαίως αυτές οι συνέπειες είναι βλαπτικές και εις βάρος σας εξαιτίας της μη λειτουργίας του εργοστασίου, δηλαδή της πλήρους λειτουργίας, γιατί πήρατε κάποιες μηχανές τις οποίες ξοδευτήκατε, κάνατε κτλ. Και θα σας μείνουν αμανάτι και στο τέλος θα τις πουλήσετε ενδεχόμενο για παλιοσίδερα. Τώρα, τέτοια ευθύνη να γεννάτε για την περίπτωση της μη υλοποίησης ενός σχεδίου που μπορεί να ερευνηθεί, αλλά δεν δίνω και πολλές πιθανότητες. Δεν δίνω και πολλές πιθανότητες. Για να είμαστε ακριβείς έτσι και να μην λέμε παραμύθια. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ δεν είμαι σωτήρας, δεν είμαι Καραθανάσης. Καραθανάσης εμφανίστηκε ο Σωτήρας. Εγώ λέω τι μπορούμε να κάνουμε. Ούτε θα πάω εγώ και θα επιβάλλω την απόφαση. Αν θα ήμουν πρωθυπουργός, ενδεχόμενα μπορούσα να σας πω και πολιτικά πώς θα το έλυνα. Όχι βουλευτής, πρωθυπουργός. Αλλά σας λέω αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορώ εγώ να πω και ποια θα είναι η έκβαση ενός δικαστηρίου. Αλλά σας λέω τι πρέπει να γίνει προκειμένου να πιεστεί αυτή η κατάσταση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες μίας λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και στο πρόβλημα το οποίο αναφέρετε εσείς, γιατί να ξέρετε ότι το ένα πρόβλημα γεννάει το άλλο. Καλώς ήρθατε. Και από τη Λάρισα και από το Δομοκό και από τη Σέλη και από το Δομοκό. Και
όταν κλείθηκε εδώ πέρα στη συνάντηση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο πρωθυπουργός ο Δανάης, μα διαβεβαιώσαν ότι υποφουγάρο το Πλατέως που δεν θα κλείσει ποτέ. Θα ξαναδουλέψει με 60.000 στρέμματα για όλη την επικράτεια. Για όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε μόνο για παραγωγούς του Δομοκού ή του Πλατέως. Δεν είπα, εγώ δεν το περιόρισα. Εγώ δεν το περιόρισα, αλλά ναι, από ό,τι πληροφορήθηκα η... Μισό λεπτό. Εμείς αντιευρωπαραγωγή, αυτή τη συμφωνία την οποία μας υπέδειξε το κράτος, η τράπεζα κινητή, δεν τη σεβαστήκαμε. Δεν τη σεβαστήκατε, συνενέσατε κιόλας. Δικάστηκε... Συνενέσατε κιόλας. Μπορούσατε να κάνετε παρέμβαση και να πείτε άλλα πράγματα. Τη σεβαστήκαμε και περιμέναμε όλα αυτά που πρότεινε το Υπουργείο. Ναι. Ανεξαρτήτως του αν γίνανε ή δεν γίνανε. Από τη στιγμή που δεν γίνανε, εμείς δεν είμαστε μετέωροι της παραγωγής. Μείναμε χωρίς παραγωγή. Αυτό λέμε. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχουν ευθύνες πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έφυγε η παραγωγή από εμάς, την οποία δεν ευθυνόμασταν εμείς. Σύμφωνα εδώ με τώρα, την απόφαση του Υπουργείου και του κράτους. Εδώ τώρα να πω γιατί θέλω να απαντάω σε κάτι. Πάνω σε αυτό το θέμα ναι, δεν μπορούμε να διευθυνθούμε. Λοιπόν, μα αυτό λέω, ότι το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο, δηλαδή ουσιαστικά η δικαστική απόφαση, είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης πρωτίστως. Ωραία. 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 Αφήστε την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μέτοχος και συμβαλόμενη στο σχέδιο, στη συμφωνία. Από τη στιγμή που υφίσατε ακόμα Διοίκηση Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και συνυπόγραψε όλη αυτή την απόφαση η Διοίκηση Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Και εμείς είμαστε τώρα εκτός παραγωγής. Όπως τα παιδιά... Υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες γιατί... αυτό αφού ξέρω τι θα πεις. Υποποιηθήκανε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί δεν τακτοποιούμε και εμάς. Ωραία. Υπάρχουν ευθύνες, σας λέω, της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, γιατί δεν προέβης τις απαραίτητες... Βέβαια μπορεί. Δεν μπορούμε να... Κάνουμε και εκδίωξη προς την Διοίκηση Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Σαφώς, αυτό είπα. Έχει ευθύνες. Και το εργοστάσιο που λέει λατρήθηκε αυτό, πώς θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει. Αυτός έχει τελειώσει από εκεί. Ο υποτιθέμενος αυτός έχει λατρήθηκε η βιομηχανία. Πώς θα μπορούσε. Η εκμίσωση έχει τελειώσει, αυτό θέλω να πω τα παιδιά. Να πω κάτι. Έχουν γίνει καταγγελίες της μίσωσης, αλλά εγώ από ό,τι ξέρω, ο Καραθανάσης είναι ακόμη μέσα. Ορίστε. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που πάρθηκε, η εταιρεία ειδικού σκοπού που ανέλαβε το εργοστάσιο του Σελών έχει υπογραφεί. Γιατί εκτός το δικό μας εργοστάσιο του Πλατέως, η Συντηρητική Τράπεζα Σελών, είχε εκμισώσει και το εργοστάσιο του Σελών. Η εταιρεία εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί. Δεν έχει υλοποιηθεί η εταιρεία ειδικού σκοπού ακόμα του εργοστασίου Πλατέως. Και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το... Περιμένετε τώρα, γιατί συζητάμε, γιατί συζητάμε, περίμενε να βάλουμε λίγο μια σειρά, Τι θέλεις να μάθεις, αν έχουν συσταθεί εταιρείες ειδικού σκοπού, γιατί αν το πρόβλημα το εντοπίζει εκεί, εγώ σου λέω έχει συσταθεί η εταιρεία. Μα δεν είναι το πρόβλημα εκεί, το πρόβλημα είναι... Το πρόβλημα είναι ότι η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιήσει το σχέδιο όσον αφορά το σκέλος της επαναλειτουργίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ φταίω, όλη η παραγωγή φταίει. Γι' αυτό ήρθα. Εδώ τι να κάνουμε τώρα, γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Για να προτείνουμε λύσεις. Σούγκαρ, η Ρογιάδ, έχει φύγει από το Μηχανέστας, έχει λήξει το σύγκρο. Εγώ ξέρω ότι είναι... Έχει φύγει, σήμερα να πάμε στο πλατήκη στη Σέβηση, φύλαξη, τράπεζα Πυρός. Δεν υπάρχει σούγκρα. Από μια σήμερα. Δεν υπάρχει. Για να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε, ποιον να τα βάλουμε, κατάλαβες. Τι με ποιον έχετε να τα βάλετε. Αυτός, αν αποψήλωσε το εργοστάσιο, έχει να κάνει για αυτό το θέμα και όλοι οι άλλοι έχουν για το ότι τον ανεχθήκανε.
Τι είναι απλά τα πράγματα. Άρα εμείς πρέπει να πάμε πρώτα. Τι δεν πρέπει να πάτε πουθενά εσείς. Εσείς πρέπει να κάνετε αυτό που θα σας πούμε. Και, γιατί δεν έκανε η τράπεζα, λέω, γιατί δεν έκανε η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης αυτό που έπρεπε να κάνει. Γιατί δεν έκανε στο πλατή αυτό που έκανε στις ΣΕΡΕΣ όταν πήγε ο Γερανός. Μπράβο, 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 μπράβο. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, Γιάννη, και αυτό, αλλά και αυτό, αυτή δεν μας έλεξε, αυτή είναι η και αυτό, τι μας έλεξε, ποιο και τι δεν πάρα, δεν παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι από εμάς, τι έκανε η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, αφού δίσατε ακόμα. Όλοι βολεμένοι. Γιατί εγώ νομίζω πρέπει να ακούσουμε λίγο τον κύριο δικηγόρο τα καραμέσα να μας πει τι θα κάνουμε, δηλαδή ποιες είναι προτάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, το αλέπτο τι έγινε, δεν αλλάζει τίποτα. Από εδώ και πέρα πρέπει λοιπόν, να συνεχίσουμε. Το είπαμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μα είπαμε, είπαμε το πρώτο είναι, το πρώτο είναι να διεκδικήσουμε την ακύρωση της απόφασης που επικύρωσε τη Συμφωνία Εξυγίασης και το δεύτερο είναι να κινηθούμε εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου και παντός εταίρου υπευθύνου για όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν γίνανε. Εδώ μιλάμε, τώρα να μην το χαρακτηρίσω το αδίκημα, εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να τα πούμε κιόλας αυτά. Αλλά λέτε σε ποιους πρέπει να στραφούμε, γιατί δεν θα το καταλάβετε κιόλας αυτό το οποίο θα σας πω. Λέω, τι έπρεπε να κάνει η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, έπρεπε να κάνει 1, 2, 3. Τα έκανε. Όταν δεν τα κάνει, τι είναι αυτό, τι πράξη είναι, θα τα δει το δικαστήριο, θα τα δει ο εισαγγελέας κτλ. Αλλά χωρίς, εγώ ακούστε με λίγο, εγώ είμαι δικηγόρος. Βεβαίως έχω μία σύνδεση με τον αγροτικό κόσμο και να ξέρετε ότι πάντοτε σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μου αυτό το οποίο πάντοτε ήθελα να υπηρετήσω, επειδή θεωρώ ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή η ανάπτυξη μιας χώρας, μόνο μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση και επειδή είμαστε αγροτική οικονομία, άσχετα που άλλοι θέλουν να μας εμφανίζουν, τουριστική βιομηχανία κτλ. Είμαστε αγροτική οικονομία, θεωρώ ότι αυτός ο οποίος πρέπει να προσεχθεί κυρίως είναι ο αγρότης. Το αγροτικό εισόδημα και βεβαίως η αγροτική παραγωγή με τη βοήθεια της πολιτείας, με τα σχέδια αναδιαρθρώσεων κτλ. Γιατί εγώ πολλές φορές λέω, μα ζητάτε εσείς αυτή τη στιγμή να σας κάνουν για μια χρονιά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να τον καταργήσουν ή να το μειώσουν ή το ΦΠΑ κτλ. Το ζήτημα είναι, όλη το διατάφτα είναι να έχετε τέτοιο εισόδημα και για να έχετε τέτοιο εισόδημα θα μπορεί το προϊόν το οποίο παράγει, όταν είναι οργανωμένη όμως η δομή της εξουσίας, δηλαδή το κράτος έρχεται και παρεμβαίνει και λέει θα βγάλετε τόσα, θα βγάλετε τόσα, τόσα αυτές τις ποιότητες να κάνει έναν προγραμματισμό, δηλαδή να κάνει ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και να μπορείς εσύ το προϊόν να, μετά να πάμε στο τομέα της διαχείρισης, πώς πρέπει να γίνεται η ενιαία διαχείριση του προϊόντος και τα λοιπά, άλλα ζητήματα. Αλλά να ξέρετε ότι μόνο ο ισχυρός αγρότης μπορεί να είναι και καλός αγρότης. Γιατί αλλιώς φυτοζωούν και οι αγρότες. Και φυτοζωεί το 80% του αγροτικού πληθυσμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε, εδώ πέρα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε, εφόσον αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε, να την ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία και να πούμε κιόλας, ελάτε εδώ τώρα εσείς κύριοι, που επιφορτιστήκατε με την υποχρέωση, γιατί η απόφαση δεν βγήκε και είπε ελάτε εσείς να την εφαρμόσετε. Η διοίκηση έπρεπε να την εφαρμόσει. Αφού δεν το εφάρμοσε λοιπόν αυτό το σχέδιο η διοίκηση, έχει τις ανάλογες ευθύνες. Έτσι. Θα γίνει δηλαδή τριτανακοπή στο σχέδιο του Πυρός. Όχι, δεν είναι τριτανακοπή, είπα. Θα γίνει αγωγή ακύρωσης. Ναι, εντάξει, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας, σας να μην λέμε κιόλας, γιατί μπορεί να παρακολουθούν κιόλας, να ξέρεις. Αν το πετύχουμε. Ναι, αν το πετύχουμε. Ναι, άστο. Ποιος δρόμος μετά. Μετά θα υποχρεωθούν, γιατί θα πάνε πολύ φυλακοί, θα υποχρεωθούν να δώσουν πολιτική λύση. Δεν ξέρω αν θα επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο του Πλατέως, δεν μπορώ να σας το πω, αλλά θα υποχρεωθούν να δώσουν πολιτική λύση. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, τώρα με τους ρυθμούς που κινείται η δικαιοσύνη, δεν μπορώ ούτε να σας πω, ούτε... αλλά, να ξέρετε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
Βασικός κανόνας. Όταν θα συμβεί αυτό από εμάς η αγωγή που λέτε, ναι, σταματάει η περιόρση να μπορεί να κάνει οτιδήποτε? Όχι. Δεν σταματάει, αλλά να ξέρετε ότι θα σταματήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα σταματήσει. Θεωρώ. Τώρα αν έχουν τόση ευθερεσία μέσα τους και τα λοιπά. Στέλιο, κάτι ήθελες να πεις? Θέλω να πω κάτι τώρα. Να πεις. Λοιπόν, εγώ πάντως να πω για το Στέλιο. Μπορεί, το Στέλιο μπορεί και να τον κατηγορούμε. Και εγώ μαλώνω πολλές φορές γιατί είναι και... γενικώς δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δηλαδή θεωρώ ότι είναι... περίμενε να σου πω, αλλά εγώ θυμάμαι όταν κατέβαζε 2.000 τρακτέρια στη Βέρεια και έκλεινε η Βέρεια. Και σήμερα πηγαίνανε τα τρακτέρια στην Αθήνα με συνοδεία της αστυνομίας. Αυτά είναι ανήκουστα και γίνονται μόνο στην Ελλάδα και δεν παίρνουν ούτε το παράδειγμα ούτε της Γερμανίας ούτε της... Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σωστό και όλους εσάς... Ναι, καλά, αλίμονο. Δεν μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Επειδή φοβάμαι ότι αυτή θα είναι η τελευταία συγκέντρωση που γίνεται για τη ζάχαρη, γιατί έχει τρέξει πολύ νερό στα βλάκια, θέλω να πω κάποια πράγματα και εγώ ιστορικά, αλλά και πραγματικά. Επειδή εγώ, ο Τάσος Καμπάνης και 2-3 ακόμα ασχοληθήκαμε από δημοσιογραφικής πλευράς επισταμένως με το θέμα της βιομηχανίας ζάχαρης. Ο Λυκεσάς ο Αποστόλης, ο Λυκεσάς ο Αποστόλης, ο Χάρης ο Καφτεράνης, ο Τάζος Δομητσής, να μην αδικούμε κανέναν, πολλοί ασχολήθηκαν. Αρκετοί άνθρωποι ασχοληθήκαμε επισταμένως με το θέμα από δημοσιογραφικής πλευράς, αλλά και από ενδιαφέρον ενεργών πολιτών και παραγωγών. Εγώ είμαι και τεφλοπαραγωγός και παζαρομηχανή το 2000 κτλ. Με ενδιαφέρον όπως πρέπει να έχει κάθε πολίτης για ένα πράγμα που όπως ήταν η βιομηχανία ζάχαρης. Φάγαμε τυρί όλοι μας το Νοέμβριο του 19 που έγινε η σύσκεψη εδώ στη βιομηχανία ζάχαρης από τον επικεφαλής υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και μια κουστοδία εφυπουργών γενικών γραμματέων παρατρεκάβλων, δεν ξέρω τι ήταν εκεί πέρα κτλ. Είχαμε μια υποψία. Εγώ είχα υποψία με αυτόν τον Καραθανάση και του το είπα. Το λέω πολύ καλά τα λες. Λέει και τι σημαίνει αυτό. Λέω αριζή σημαίνει. Και με όρμηξε κιόλας μετά. Ας πούμε, τέλος πάντων, το φάγαμε το τερί όλοι. Θα ανάψει το καμίνι. Τα είπε και ο αυτός να μην τα έπρεπε να βάλουμε και κουραζόμαστε και θα παραχθεί ζάχαρη όχι μόνο για εσωτερική αγορά και εξαγωγές. Αυτά όλα φαντάζαν και λίγο για τους... Για όλους μας που εντρυφούσαμε στο θέμα λίγο περίεργα. Λέμε καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε, πούς, γιατί ας τους δώσουμε ένα περιθώριο, χρονικό κτλ. Υπογράφτηκε αυτή η σύμβαση. Εγώ πήρα συνέντευξη και τον πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας, έναν τυπάκο εκεί πέρα, τον οποίο στη ρήμη του λόγου του είπα γιατί θες να καταστρέψεις τους συνεταίρους στις μετοχές και εξεμάνει και λέει εγώ πληρώνω και αυτά κτλ. Και τελικά και αυτή η τράπεζα κατέρευσε εξαιτίας της Ούγκαρ, έχει συγχωνευτεί τώρα με μια κεντρική... Παγκρίτια, δεν ξέρω κτλ. Λοιπόν, έτρεξε νερό στα βλάκια, γίνανε πολλές συνεντεύξεις. Και με τον ίδιο τον Καραθανάση μιλήσαμε εγώ, ο Καμπάνης, ήταν και δύο παραγωγοί, ο κύριος Μπουγιανίδης και ποιος άλλος, δεν θυμάμαι τώρα γιατί τα είχα βγάλει από το μυαλό μου και μου τα ξαναφέρατε τώρα πάλι. Φαινόταν η δουλειά ότι πάει το, για να μην γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Εγώ μίλησα, πήρα τηλέφωνο κάποια στιγμή και τον διευθύνω σύμβουλο της βιομηχανίας ζάχαρης. Υπάρχει υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, κανονικά κτλ. Του είπα ότι εδώ γίνεται πλάσικο στο Πλατέος. Μου είπε κάτι μα μου εκεί πέρα, συνεχίζει το λόγο και μου λέει εμένα δεν υπέπεισε κάτι στην αντίληψή μου. Ναι. Λέω πού είσαι στο Βελιγράδι είσαι. Λέει ναι, λέει, έχει καμιά γκόμενα Γιουγκοσλάβα εκεί και δεν ενημερώθηκες. Εδώ τα φορτηγά μπαίνουν βγαίνουν. Κάτι πήγε να πει, τον είπα το άντε. Άντε. Και τελείωσε η συζήτησή μας εκεί, δεν το ξαναβρήκαμε, ας πούμε, μπροστά μας και τα λοιπά. Με τη Σούγκαρ αυτόν τον τύπο, ας πούμε, γίνανε κάποιες θέσεις, μας προκάλεσε και όλες και είναι, έχουν μάρτυρες εδώ. Παιδιά, γιατί κάπου εξεφράσει, λέει, αυτόν τον Κουρνιάκο, μόνο αυτόν φοβάμαι λίγο, ξέρω εγώ. Κάπου το είπε, τέλος πάντων, μας κάλεσε να πάμε στις Σέρες να μας κάνει τραπέζι και τα αυτά. Τον είπα, κάτσε καλά ρε Μπάρμπαρα, ξέρεις σε ποιον μιλάς. Λέει, ξέρω. Τέλος πάντων δεν έγινε καμιά επαφή και δεν υπήρχε θέμα, μέχρι και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι πολιτικό, παιδιά, τώρα για να μην πούμε.
ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, που είναι ένας εγκάθιος, διορισμένος κλπ. Αυτός ο Σούγκα, πώς λέγεται, ο Καραθανάση, ο οποίος το ποινικό του Μητρώο είναι ταραστίων διαστάσεων και δεν είναι μόνο στη βιομηχανία ζάχαρης, είναι τέλος πάντων, να μην αναφερθούμε τώρα εδώ πέρα, γιατί κινδυνεύουμε και με άλλα πράγματα, γιατί πέσανε και κάποια τηλέφωνα, μην ασχολείστε άλλο με το θέμα, υπάρχει πρόβλημα, αυτά κτλ. Και έτσι εξελίχθηκε η ιστορία. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Εργοστάσιο θα επαναλειτουργήσει. Με μια που κάναμε μια εκπομπή τώρα στο Focus με την κυρία από εδώ, είχαμε πάλι το θέμα προχτές και είπα ότι για να επαναλειτουργήσει το Εργοστάσιο θα χρειαστούν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια. Με πήραν τηλέφωνο κάποιοι πρώην εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν άποψη της κατάστασης της μηχανολογικής και μου λέει, είναι από τις λίγες φορές που κάνεις λάθος αυτά που λες. Το εργοστάσιο για να επαναλειτουργήσει χρειάζεται τουλάχιστον 300 εκατομμύρια. Έτσι. Τους πίστεψα, γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα, βλέπουν. Τουλάχιστον 300 εκατομμύρια. Τώρα για την τιμή των όπλων, αν μπορούμε να κάνουμε, πρώτο είναι ότι πρέπει να πυροβολήσουμε πολιτικά. Άδωνης Γεωργιάδης και όλοι τους. Και οι βουλευτές του νομού, οι Μαθίας, οι οποίοι προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή σου, με έναν μίλησα και όλες, δεν του λέω για το Θεό, ρε, κάνε μια παρέμβαση. Ας το Στέλιο θα το δω, υπό τη σιωπή τους γίνανε αυτά τα έγκλημα. Έγινε εγκληματική... Έγκλημα, γιατί είναι από πίσω το γραφείο Άδωνη Γεωργιά, δεν θέλω να πω παραπάνω τώρα. Εδώ έχουν ψηφίσει και ένα νόμο περιτύπου τώρα για συκοφαντία, πας φυλακή και μετά γίνεται το δικαστήριο. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο και για εμάς εδώ τους αγρότες, παρά τις εκκλήσεις μας, τις πολλαπλές θέσεις, δεν βρήκαμε και καμιά συμπαράσταση ιδιαίτερη από τους τεφλοπαραγωγούς, έτσι. Για να το πούμε και αυτά, όλοι σιωπήσατε. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει ένας αγρότης να πάρει πρωτοβουλία. Έπρεπε λίγο να υπάρχει μια κινητοποίηση καλύτερη. Πώς έγινε σήμερα αυτή η συνάντηση. Δεν μπορούσε να γίνει όταν υπήρχε και μια πιθανότητα επαναλειτουργίας του εργοστασίου κτλ. Τώρα θα γίνουμε ΛΟΑΚΙ κοινότητα και θα οργανωθούμε. Έτσι, έχουμε και εμείς ευθύνες. Το μόνο που μας απομένει είναι να πυροβολήσουμε πολιτικά. Όσον αφορά και αυτό. Τα ονόματα είναι γνωστά που είναι πλάκησαν. Και καταλήξει. Όσες φορές έχουμε. Δεν πήγαμε ρεσάκι στο Υπουργείο που δεν ήρθε. Που θα το πούμε και αυτό. Μέσα στο εργοστάσιο επί μέρες. Στα γραφεία πάνω. Και συνανιστοτέλους. Στο Υπουργείο δεν πήγαμε και μας του γύρισε το παιχνίδι από την άλλη μεριά. Καλά, δεν πήγαμε στην Αθήνα. Πιαστήκατε αυτό, είπα άλλα 50 πράγματα. Αυτό λοιπόν, δεν υπήρχε και απόλυτη. Γιατί... Στέλιο, είχαμε πάει. Στέλιο, Στέλιο. Σάκη. Καθίστε λίγο τώρα. Εντάξει. Ωραία, το κατάλαβα. Όχι, αυτά ήθελα να πω. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Στέλιο, Στέλιο, Στέλιο. Λοιπόν, Σάκη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, καταληθεί η παρεξήγηση τώρα, ότι φταίνει τεφλοπαραγωγή. Τώρα ακούστε αυτό λίγο. Πετάνε ακούστε λίγο. Στέλιο, τελειώσαμε έτσι. Τελείωσα. Τώρα δεν θα όχι, 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 τι να πει, δεν είναι. Δεν ήρθαμε εδώ για να μαλώσουμε. Εδώ είμαστε για να συνθέσουμε. Είμαστε εδώ. Για να συνθέσουμε. Είπαμε, Σάκη, κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Σάκη. Αυτή που ξημερώνει. Έτσι, έχει δίκιο. Έτσι, τώρα, επειδή είπαμε, Σάκη, επειδή είπαμε καταρχά ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, να είμαστε ενωμένοι. Να το τηρήσουμε αυτό. Λοιπόν, και να καταλήξουμε κάπου. Εγώ δεν θέλω να μου πείτε τώρα προχωράμε κτλ. Εγώ θέλω όμως, και γι' αυτό ζήτησα αυτή η διαδικασία να γίνει έτσι όπως έγινε, με τις υπογραφές, να ξέρουμε ποιοι ήταν εδώ πέρα. Να βρεθείτε, δεν θέλω ούτε εγώ να είμαι παρόν. Εγώ σας έχω πει ποιο είναι το σχέδιο. Εδώ πέρα σας έκανα την ενημέρωση. Νομίζω ότι κοινός παρανομαστής όλων των τοποθετήσεων είναι καταρχάς η αγωνία για τη ζάχαρη. Τώρα το ζήτημα είναι αν θα επαναλειτουργήσει, γιατί χρειάζονται 300 εκατομμύρια ευρώ. Μα 300 εκατομμύρια ευρώ δίνει η κυβέρνηση και πολλά περισσότερα και για αγορά όπλων και για τους εφοπλιστές και τα λοιπά. Δεν είναι το ποσό αυτό. Το ζήτημα είναι, το ζήτημα είναι άλλο. Καταρχάς, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι η μοναδική παραγωγός βιομηχανία ζάχαρης στην Ελλάδα. Ήτανε. Συγγνώμη. Το ζήτημα δεν είναι μόνο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει
η τεχνοκαλλιέργεια. Σωστά. Και δεν είναι μόνο το εργοστάσιο του Ματέως. Μα αν υπάρξει... Είναι το εργοστάσιο της Αρισιάδος, ναι. Είναι το εργοστάσιο των Σερών. Πολύ σωστά. Το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να υπάρξει η τεχνοκαλλιέργεια. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν λοιπόν, είναι μόνο το εργοστάσιο του Ματέως. Αλλά λέμε... Και το εργοστάσιο σωστά, πολύ σωστά. Αλλά λέω εγώ ακόμη και για το εργοστάσιο Πλατέως. Γιατί δεν το είπαμε εμείς. Ούτε εσείς το είπατε. Αυτό το είπε το σχέδιο, η συμφωνία και στο τέλος το είπε η απόφαση. Βεβαίως και είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Αλλά βέβαια για να αποτελέσει αυτό αντικείμενο για να αρχίσουν να το βλέπουν έρευνας, δηλαδή σε πρώτη φάση να το ερευνήσουν, θα πρέπει να τεθεί. Αν δεν τεθεί δεν θα λυθεί ποτέ. Και πολιτικά. Και βέβαια το άλλο το σκέλος δηλαδή της προσφυγής στη δικαιοσύνη νομίζω ότι είναι επίσης σοβαρό, αλλά θα το αποφασίσετε εσείς. Εγώ σας έχω ενημερώσει τι πρέπει να γίνει. Άρα να ξαναμαζευτούμε. Όχι, αφήστε να ξαναμαζευτείτε. Αν, όταν θα βρεθούμε πρέπει καταρχάς να είμαστε 1500 άτομα και να πάμε να είμαστε κάτω στο Υπουργείο. Να μην σας πω στο Μέγαρο Μαξίμου. Εγώ θα είμαι εκεί. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Και ο Κουρνιάκος μπορεί να το έλεγε, να το είπε, αλλά εγώ ήμουν ο μοναδικός. Εγώ ήμουν ο μοναδικός. Περίμενε λίγο, Σάκη, να πω. Ότι, να σας πω ότι στη προεκλογική εκστρατεία όπου και να πήγα, σε όποιο χωριό και να πήγα, σε όποια συγκέντρωση και να μίλησα, δεν έλειψε αναφορά στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και επειδή εγώ τις ξέρω τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και επειδή πιστεύω και στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και σε οποιαδήποτε άλλη κρατική βιομηχανία, γιατί είναι θέση μου αυτή και πολιτική και ιδεολογική, λέω ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει. Τώρα, αν θεωρείτε ότι είναι εσείς ή αν θεωρείτε με αλφαγιώτα από τους τρίτους ότι είναι δυσθεώρητο το κόστος επαναλειτουργίας, εγώ λέω ότι σε αυτή τη φάση τώρα τέτοια εμπόδια, αυτοεμπόδια δεν πρέπει να βάζουμε. Ας τα βάλουν οι άλλοι αυτά τα επιχειρήματα και να δούμε και πώς θα τα βάλουν. Γιατί πρέπει να απαντήσουν πρώτα ποια δεδομένα έλαβε υπόψη η δικαστική απόφαση και είπε ότι είναι εφικτή η επαναλειτουργία. Γιατί όταν ήρθαν και υποβάλλαν το σχέδιο, κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να γίνει έτσι, έτσι, έτσι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έγιναν αυτά, δεν έγιναν. Εδώ είναι το άλλο το ζήτημα το οποίο εμείς πρέπει να ερευνήσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Σάκη, εγώ μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, λέω ότι έχετε κάνει αγώνα, αλλά να πω όμως και κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάνει όσο αγώνα έπρεπε να κάνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Ο αγώνας δεν τελειώνει, συνεχίζεται. Μπορεί κάποτε να δικαιωθεί, αλλά πάλι συνεχίζεται. Αφήστε με λίγο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω ένα τελευταίο και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Επειδή έχουμε δώσει εμείς εδώ όλοι και άλλοι τόσοι ήταν που δεν ήρθαν. Καλύτερη πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου και να τη συνεχίσει αυτή η πρωτοβουλία, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι σαν παραγωγός. Απαραγμένος από κομματικά και από κομματικές αντιλήψεις. Γιατί εδώ πέρα μέσα δεν χωράνε κομματικά και κομματικές αντιλήψεις. Εδώ είμαστε όλοι παραγωγοί. Χάσαμε μια καλλιέργεια η οποία ήταν δυναμική για μας και πρέπει να παραμείνει. Αυτή την καλλιέργεια δεν τη χάσαμε γιατί φταίγαμε εμείς και δεν θέλαμε εμείς. Γιατί μας υποχρώσαν τα Υπουργεία και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε αυτή την καλλιέργεια και να τη συνεχίσουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, εκτός του εργοστασίου του Πλατέως που δεν έπρεπε να φυλαχτεί, υπάρχουν και άλλα εργοστάσια. Το θέμα είναι να μην χαθούν και άλλα εργοστάσια. Εργοστάσια υπάρχουν. Και όσον αφορά και αυτό το εργοστάσιο, ό,τι όλα θέλουν μπορούν να το εντάξουν και να λειτουργήσει. Το θέμα είναι στο χέρι μας να μην σταματήσουμε να βρισκόμαστε για να κρατήσουμε πάλι την καλλιέργεια, γιατί μόνο με ένα βαμβάκι είναι. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο τώρα το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε την καλλιέργεια. Και μας αναγκάζουν να βάζουμε δεύτερη. Αυτό πάλι. Είναι απόφασή μας εάν θέλουμε να την κρατήσουμε την καλλιέργεια ή όχι. Δεν μιλάμε πολιτικά. Γιατί όσο θα ανακατέψουμε το πολιτικό, τόσο με συγχωρείτε να τα κάνουμε σκατά. Αντελήφθες κάτι τέτοιο. Δεν το είπα για σένα.
Ναι, γιατί λες επαναλαμβάνει. Εδώ δεν ασχολείται κανείς με τα πράγματα. Κύριε Κουριάκο, υπάρχει κάτι. Ένα κόλλημα μεταξύ του τόσου παραγωγών. Μην παρεμβαίνετε με τα πολιτικά. Τέλος, υπάρχει ένα κόλλημα μεταξύ μας. Έχουμε κάνει πολλούς αγώνες. Δεν έχουμε κομματικά. Γιατί αναφέρεσαι. Παιδιά, λοιπόν. Δεν υπάρχει. Σταύρο, τέλος, τελείωσε. Τέλος. Σταύρο. Σταύρο. Όχι Σταύρο και Σταύρο. Να σεβαστείς. Ζωριόμαστε όλοι σαν κάλπι και δεκάρες εδώ μέσα, Γιώργο. Ναι, μπορούμε να ρεμίσουμε. Να σεβαστούμε τη διαδικασία. Ήρεμα. Και στο κάτω κάτω να μπορείς να καταλάβεις και να τελειώνουμε. Έχασε πολιτική χρειά, τι να κάνουμε. Όλες αυτές εδώ πέρα τις προσπάθειες και εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένοι. Ωραία. Τώρα, σας είπα, τελείωσε, εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Αν θέλει κάποιος να το... Αντώνη, προτείνεις κάποια νομική ενέργεια να κάνουμε. Ναι, αφού το είπα. Αφού το είπα, ρε. Δεν ήσουν εδώ. Δεν ήσουν εδώ. Γι' αυτό το λόγο είναι εδώ. Δεν είπα ότι πρέπει να κάνουμε αγωγή ακύρωσης, αφού το είπα, της συμφωνίας. Ναι, αυτό είπα. Τώρα το θέμα είναι να ψηφίσουν ποιοι θέλουν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και ποιοι όχι. Λοιπόν. Εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι. Ωραία. Να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δέχεστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σας ενδιαφέρει. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα από εδώ και πέρα. Γι' αυτό συναντηθήκαμε. Μια ερώτηση κύριε να κάνω. Υπάρχει το μια ανάκαμψη, υπάρχουν ένα σωρά μαθαίνοντα το στήριξη του εργοστάσιου. Εδώ πέρα μα την αλλάξουν, τι γίνεται. Ποια να αλλάξουν. Τη διοίκηση. Εμείς την αγωγή ακύρωσης της συμφωνίας θα την κάνουμε, τα στρέφεται στο νομικό πρόσωπο, δεν την κάνουμε κατά του Πουρή. Εντάξει. Αλλά το άλλο που λέτε και να αλλάξει η διοίκηση, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες, αυτό δεν το βάζω τώρα στο τραπέζι. Εγώ βάζω βασικά την αγωγή ακύρωσης της συμφωνίας. Αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη βάση. Το ζήτημα των ευθυνών. Αφήστε το μετά, αλλά να ξέρετε ότι και να φύγει ο Πούρης, οποιοσδήποτε διοικητής, διευθυντής κτλ. Από την ελληνική, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για ό,τι έχει κάνει, η ευθύνη του μένει. Για ό,τι έχει γίνει δηλαδή μέχρι σήμερα, η ευθύνη του μένει. Αλλά αυτό που κάνουμε δεν θα είναι ποινικό. Αυτό είναι μια αγωγή ακύρωσης συμφωνίας, δηλαδή ανατροπή ουσιαστικά τη απόφαση για τη συμφωνία εξυγίανσης. Αυτό είναι. Εντάξει. Εγώ, κοιτάξτε λίγο, να πω κάτι. Κάποιος πρέπει να το συντονίζει αυτό. Τώρα ο Γιώργος, δεν ξέρω αν θέλεις, ή κάποιος από τα παιδιά από τους τεφλοπαραγωγούς. Περίμενε, Στέλιο, δεν είναι έτσι. Γιατί ο Γιώργος είναι επιφορτισμένος με πολλά. Οι τεφλοπαραγωγοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να αναλάβει, ένας πρέπει να αναλάβει, όχι πολλοί, να έρθει σε επαφή, γι' αυτό πήραμε τα τηλέφωνα, του δώσουμε τις καταστάσεις, να έρθει σε επαφή και μετά να δούμε μετά τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Ορίστε. Εντάξει, το κόστος θα το δούμε, ρε Στέλιο. Τώρα δεν μπορώ εγώ να σου πω το κόστος. Δεν θα πούμε. Ναι. Αν καταλάβαμε όλοι. Ναι. Πέρα από το Γουστάσιο Πλατέως, αφαιρά την οριστιάδα, αφορά τα σέρας. Η πρότασή μου είναι η εξής. Όλο το σχέδιο. Στην επιτροπή που θα γίνει, θα συντονίσει την κατάσταση, πρέπει να είναι εκπρόσωπος από την οριστιάδα, εκπρόσωπος από τα σέρας. Εγώ παιδιά να πω την αλήθεια, να πω ότι δεν είναι αμαρτία. Εμένα ο Γιάννης με πήρε ο Χατζηνάς πρώτα τηλέφωνο και αυτός νομίζω ότι κίνησε τη διαδικασία. Για να του δώσουμε του ανθρώπου και τα εύσημα, έτσι. Για να πούμε αυτό όπως έχουν τα πράγματα. Ο καθένας θα παίρνει ό,τι δικαιούται. Έτσι. Από εκεί και πέρα αυτό που λες είναι σωστό, να γίνει μια τριμελής επιτροπή, γιατί θα ξέρετε και περισσότερο κόσμο και από τις Σέρες και από τη Λάρισα και από την Ορεστιάδα και ούτω καθεξής, και να οργανωθεί. Γιατί όσοι περισσότεροι συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, τόσο καλύτερο και τόσο και πιο συμφερότερο είναι και αν θέλετε και την οικονομική διάσταση. Λίγο να πω κάτι. Υπήρχε ένα σωματείο τεφλοπαραγωγών, υπήρχε σωματείο τεφλοπαραγωγών, υπήρχε σωματείο τεφλοξαγωγέων. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Σάκη. Το σωματείο τεφλοπαραγωγών ήταν άτυπο. Ήταν άτυπο. Το σωματείο τεφλοξαγωγών ήταν
τυπικό. Ήταν ενήμερο το καταστατικό του. Ωραία. Οπότε... Αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Εκείνο που θα το ξαναπώ, ότι σε οποιοδήποτε κάνουμε την ευρωπαραγωγή ήταν μπράβο, άξι και εγώνισε. Αν θα πρέπει να γίνει κάτι, να συσταθεί καινούριο. Δεν χρειάζεται να προτείνω. Λοιπόν, εγώ προτείνω... Αν μαζευτείτε 1000 άτομα θα συσταθεί. Με 50 άτομα δεν θα κάνουμε καινούριο. Δεν χρειάζεται, εσείς θα σας προσφύγετε, εσείς οι 50, να φαίνεται και ποιοι είστε. Οπότε, να κάνουμε αυτή την επιτροπή από όλους τους νομούς της Ελλάδος που καλλιεργούσαμε τέφλα. Και να δώσουμε την κατάσταση και αν μπορεί να εμπλουτιστεί αυτό το πράγμα, να εμπλουτιστεί και την άλλη φορά, αν χρειαστεί να ξανακάνουμε ακόμη μια συγκέντρωση, να είναι πιο μαζική. Ναι, βέβαια. Να κάνεις. Σαφώς και θα γίνει αυτή η επιτροπή. Και θα ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη μου νομικά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πριν γίνει όλο αυτό, θα μπορούσε αυτή η επιτροπή που θα συσταθεί να πει σε μία όχι διαπραγμάτευση, σε μία ενημέρωση με τη διοίκηση ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Παιδιά, αυτό είναι θέμα δικό σας, ό,τι θέλετε κάτι. Εγώ να λέω... ρωτήσει, να θέσει το ερώτημα για ποιο λόγο. Μα τόσο καιρό τι κάνετε, αυτό δεν κάνετε. Ναι. Αυτό δεν κάνετε. Και μετά να κυπήσουμε. Ό,τι θέλετε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνετε, εσείς αποφασίζετε. Ούτε σας λέω κάντε αυτό με το πιστόλι στο πρόταπο. Με ποιον τρόπο είναι υποχρεωμένοι αυτοί που κάνανε αυτή την ιστοσχέδευση γέννησης. Με ποιον τρόπο... Το είπαμε μόνο αν γίνει αυτή η αγωγή, μόνο δεν υπάρχει άλλο τρόπος. Για να πάρουμε μια απάντηση, γιατί δεν υλοποιείται. Κάποιος πρέπει να σας απαντήσει. Εντάξει, δεν ξέρουν αυτοί δηλαδή ότι δεν υλοποιήθηκε. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, ρε Παύλο, γιατί δεν υλοποιείται. Καταλαβαίνω, αλλά το θέμα είναι να υποχρεωθεί να μας απαντήσει. Μόνο με αγωγή. Εννοείται, μα γι' αυτό μας αυτή η κάρτα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Οπότε προχωράμε σε αγωγή, αν καταλάβαμε. Μια πρόταση απάνω σε αυτό το θέμα. Μια πρόταση. Βέβαια. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο ότι μια συμφωνία η οποία δεν τηρείται θίγει τα συμφέροντά μας. Και από την άλλη μεριά ο Διάλεκος, Τράπεζα Πειραιώς, κάνει τη δουλειά τους. Άρα εμείς άμεσα, από τη στιγμή που μαζευτήκαμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι να βρούμε για καμιά φορά. Η άποψή μου, σήμερα δίνουμε την εντολή στον κύριο ότι ξεκινήστε τι είναι να κάνετε, τι έχουμε υποχρέωση εμείς και εμείς από τη μεριά μας αναλαμβάνουμε να εμπλουτίσουμε αυτή την κατάσταση των συναντέλφων σε περισσότερους ανθρώπους. Σωστό. Εγώ προσωπικά συμφωνώ. Όποιος δεν θέλει ασμός λέει χίλιες μέρες που σκηνάει. Εμείς θεωρώ και δεν κάνω λάθος, οι παρευρισκόμενοι θέλουμε να ζυμώσουμε. Δεν ήρθαμε να κουσκινήσουμε. Δεν κάναμε 300 χιλιόμετρα, έρθουμε εδώ να κουσκινήσουμε. Σε αυτή τη φάση. Άρα να το κλείσω. Σε μια συμφωνία ο ένας κάνει τη δουλειά του και ο άλλος θίγεται. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πληγόμενοι και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο θυγόμαστε. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή προέκυψε. Εμφανίζεται στη συμφωνία ότι υπάρχουν υποχρεώσεις σε τεφλοπαραγωγούς 2,5-2,350. Υπάρχει κάποιος που έχει να παίρνει εδώ χρήματα από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Να σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Για πέστε μου. Είναι τα λεφτά που πήραμε το 2017. Τα οποία τα πήραμε μέσω της Εντριστικής Τράπεζας και της Μακεδονίας. Μάλιστα. Είναι τα λεφτά τα οποία εσείς τα οφείλετε. Συγγνώμη. Είναι δάνειο. Συγγνώμη. Υπογράψαμε μια σύμβαση. Τι ήταν η σύμβαση? Ότι τη ζάχαρη που είναι να με πληρώσεις βιομηχανία ζάχαρης, σου δίνω εγώ την εντολή όταν θα την πληρώσεις να την πληρώσεις στη Τράπεζα της Κεντρικής Μακεδονίας. Και εσύ Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας αυτό το ποσό που κάνει να πάρω εγώ από την αξία των τέχνων που παρέδωσα, μου τη δίνεις και σου υπογράφω εγώ ότι μου δώσεις δάνειο. Και χώρηση, κάνεις εχώρηση, λες μετά ότι θα το δώσεις εκεί πέρα. Άρα εσείς έχετε να παίρνετε. Ένα είδος παέγα, εμείς δεν κάνουμε. Εσείς έχετε να παίρνετε, απλά το έχετε χωρίσει. Εντάξει, κατάλαβα. Εμείς είναι να δίνουμε τώρα, γιατί είμαστε... Το ξέρω, το εχωρίσατε και έχετε να δίνετε και στην τράπεζα. Υπάρχει το βίντεο. Τώρα γελάσουμε και λίγο.
που πήρε συνέντευξη εδώ στη βιομηχανία τον πρόεδρο αυτόν τον παπάρα που ήταν στη Δευτέρα. Και κάποιο παραγωγό. Όχι, έτσι. Δεν το ήξερα το πράγμα. Έλα, εντάξει. Όχι, μου. Εντάξει, εμεί είχαμε να κάνουμε μια κουβέντα να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Καλά, τώρα είπαμε μια λέξη που τη λέτε 100 φορέ την ημέρα. Εντάξει, ένα σοβαρό κύριο τραπεζίτη που ρωτήθηκε από μένα, υπάρχει το βίντεο, γιατί κάποιο παραγωγό μου είχε πει ότι εκκρεμεί κάτι αυτό το δάνειο που είπε κτλ. Και το ρωτάω ευθέως μέσα στη βιομηχανία ζάχαρης. Η παραγωγή σας οφείλουν κάτι στην τράπεζά σας από δάνειο και τέτοια. Και μου λέει, τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Εγώ έχω καθαρίσει, η παραγωγή δεν έχω καμία ευθύνη, τα λεφτά είναι πληρωμένα κτλ. Υπάρχει το βίντεο, νομίζω υπάρχει ακόμα το βίντεο. Πώς το λέγανε το πρόεδρο. Χατζηδημητρίου, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου. Χατζηδημητρίου. Κάποιος παραγωγός που μου σφύριξε, δεν το ήξερα. Και του λέω, μέσα σε όλα τα άλλα του είπα και αυτό. Και μου λέει, τι είναι αυτά που λες, πετάξει και πάρει. Υπάρχει το βίντεο. Δεν είναι καθαρή, δεν είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρή. Τα λέω μη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα βίντεο, δεν ξέρω. Σωστά τα λέω. Αυτό το βίντεο που μιλάς, στο πλατή τελείωσε η συζήτηση. Και κάνω ερώτηση εγώ αυτό μέρα που βλέπεις. Δεν θυμάμαι ποιος. Εγώ ήμουνα, ρωτάω τον πρόεδρο της συνεταιριστικής. Αυτό το οποίο τώρα υπόθηκε. Ότι υπάρχει εκκρεμότητα της τράπεζας με τους παραγωγούς για το 17. Και λέει, σας ενόχλησε κανείς. Λέω, κανείς δεν μας ενόχλησε, αλλά δώστε μας χαρτί ότι δεν χρωστάμε. Και λέει και ο κύριος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, λέει, κύριε Μακαρέ, δεν υφίστανται αυτό το θέμα αφού σας το ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μήπως εμένα με ενοχλήσανε από την τράπεζα. Όλους μας ενοχλούν. Δεν ενοχλήσαν σένα. Όλους μας ενοχλούν. Μήπως προφορικά δεν θέλουν να απαντήσουν. Θέλουν να γραφάφιλε. Αυτό ζητήσαμε. Λοιπόν, κύριε. Σταυρό. Σταυρό, αυτό θα το εξετάσουμε. Είστε σύμφωνοι να ξεκινήσουμε εδώ όπως είμαστε όλοι μαζί? Ναι. Διαμαντόπουλε. Ρωτάμε, τα παιδιά είναι σύμφωνοι να ξεκινήσουν? Εννοείται. Αυτή είναι η άποψη και δική μου, να ξεκινήσουν. Ωραία. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν? Συντονισμός από τις περιοχές. Από την οριστικάδα, ποιος ενδιαφέρεται να μπει? Από Λάρισα. Δεν είναι μόνο συντονισμός, πρέπει να ξεκινήσει ο δικηγόρος. Θα πάρει το OK ή όχι? Αυτά τα τρία, αυτή η επιτροπή θα έχει, θα μιλάει με τον δικηγόρο. Αλλά εδώ που είμαστε εμείς, ξεκινάμε και θα δούμε κι άλλους. Και δέρεις να ξεκινήσουμε, λέει ή όχι? Ναι, αγόρι μου, σήμερα. Σήκω και πες το ναι. Σήμερα να συστήσουμε αυτή την επιτροπή. Από οριστικάδα, από Σέρες, από Λάρισα, από αυτά. Σήμερα να τη συζητήσουμε. Σάκη, αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτά τα πέντε άτομα, αυτά τα πέντε άτομα να μας καθοδηγούν. Ωραία. Αλλά αυτά τα άτομα που θα γίνουν επιτροπή, να εκπροσωπούν όλους, έτσι. Ναι. Και να πούμε στον κόσμο να ξέρει εικόνα το κοστολογίο που θα προσφέρει. Σαμαράς, πάρε τηλέφωνο στις Σέρες άμα θέλουν να συμμετάσχουν να πάρουν ένα. Αντώνη. Αυτά τα άτομα, γιατί τώρα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να συζητηθούν μπροστά στις κάμερες. Αυτά τα 3, 4, 5 άτομα να συζητήσουν με τον δικηγόρο, θα βγει το ποσό και αυτοί θα είναι υποχρεωμένοι να βρουν τον τρόπο να συγκεντρώσουν τα λεφτά και να προχωρήσουμε. Και τώρα να λέμε, δεν τελειώνουμε ούτε αύριο. Τα ονόματα που γράφτηκαν εκεί πέρα, για να κάνουν αυτή την κίνηση, θα πρέπει να γράψετε κάτι ότι συνενούνε για να προχωρήσουμε και δίπλα στο όνομα και τον αριθμό ταυτότητος. Γιατί εγώ μπορεί να έπαιξε ένα τέτοιο όνομα και να ξέρω τον αριθμό και να τον έγραψε. Λοιπόν, αυτό η κατάσταση θα μεγαλώσει. Η κατάσταση των ονομάτων θα μεγαλώσει. Γιατί υπάρχουν άτομα που θα από άλλες περιοχές που δεν είναι εδώ. Γι' αυτό λέμε να κάνουμε πρώτα την επιτροπή, να συμπληρώσουμε την κατάσταση αυτή με τα ονόματα, αυτό που λες Γιάννη, και με τους αριθμούς ταυτότητας και αυτά, και να δώσουμε εντολή στον κύριο Μαρκούλη να ξεκινήσει και τι χρήματα θα χρειαστεί να τα μαζέψουμε μεταξύ μας. Έτσι. Εσείς γενικώς πρέπει να έχετε χρήματα και για να κάνετε και άλλες δράσεις. Αν χρειαστεί να μεταβείτε και στην Αθήνα και τέτοια, εννοείται. Πρέπει να κάνετε δηλαδή, να δίνετε και κάποιες εισφορές. Να το κάνετε, πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, εγώ έβγαλα φωτογραφία τα ονόματα εδώ πέρα που είναι, τώρα απλά, εντάξει, μακάρι να είναι το 1/10, να γίνουν άλλοι, να δεκαπλασιαστούν, αλλά το θέμα είναι άλλο, να οριστεί και η Επιτροπή να ξέρω με ποιους θα μιλάω.
Εντάξει, εγώ αυτό είπα από την αρχή. Οπωσδήποτε θα είναι ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου για λόγους νομιμοποίησης. Εντάξει, και πάρτε και τρία άτομα από εδώ και τώρα, τελειώνουμε. Αν θέλουν. Όχι αν θέλουν. Αν θέλουν. Αφού υπήρχε πρόταση από θέλουν. Κάθε περιοχή να είναι ένα. Ναι. Θέλετε να είμαι ένα από αυτού. Ναι. Είναι απαραίτητο, μην ρωτά για τον εαυτό σου. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο από το διοικητικό, δεν είναι. Είναι Σαμαρά, είναι Χάρη Τροπίπα. Δεν υπάρχει ένα Σταύρο να συνοηθούμε. Όσο θα το. Όχι, είναι ναι, να ξεκινήσουμε. Σαμαρά, εσύ. Ο Τιλάρη θα του πει. Όχι, όχι, όχι. Τέλειο. Σταύρο, συγγνώμη. Τα παιδιά του Λάρισα θα επιλέξουν ποιο θα βάλουν. Τα παιδιά του Λάρισα θα επιλέξουν. Αναλαμβάνεις τη Λάρισα. Μα ο Γιάννης θα συμπίνησε. Σταύρο, πάμε. Ο Γιάννης θα είναι εκπρόσωπος της Θεσσαλίας. Λάρισα. Αν το παίρνουν. Όχι δεν το θέλετε. Εσύ το ξεκίνησε. Αν δεν υπήρχε ο Γιάννης, δεν θα είχε βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Σας το λέω. Σαμαράς, δες θα είσαι Θεσσαλονίκης. Ο Άνθιμος. Πέλας. Πέλας, ποιος έλεγε. Γιάννη, παρέμβα. Εντάξει, είπαμε τριμερίς, τριμερίς, δεν είναι μη γαμώσει να δώσω γαμό. Θα είμαι από πίσω συνέχεια σε ό,τι χρειαστεί να σα αφήσω. Αλλά να δει κάτι άλλο. Ξεκινήσε να πει κάποιο άλλο και ό,τι θέλει από μένα θα είναι κοντά. Ό,τι θέλει θα είναι δίπλα του και κοντά του τότε. Πρόδρομο. Για τη τσάντα, για να σα ευχαριστήσω για λογαριασμό όλων αυτών που ενδιαφέρονται και φύγονται από αυτή την ιστορία και να σας πω το εξής και να το θυμόμαστε αυτό. Πρέπει πρώτα να είμαστε ενωμένοι για να μην είμαστε ποτέ νικημένοι. Αυτό. Μισό λεπτό. Από πέλα ποιον να βάλουμε. Από πέλα. Από πέλα ποιος είναι από πέλα. Από πέλα ποιος είναι στην Επιτροπή.